Η χαρά φωτίζει το προσωπάκι του Αύγουστο. Το δίχρονο παιδάκι στέκεται με περηφάνεια επάνω στο ποδηλατάκι του. Κάνω ποδήλατα. Είναι ο γιος της Ρένας Θωμαΐδου, εθελόντριας της ομάδας Αγάπη Χωρίς Σύνορα. Τα μέλη της ομάδας συγκεντρώνουν ποδήλατα μεταχειρισμένα προκειμένου να τα δώσουν σε ιδρύματα για να αποκτήσουν όλα τα παιδιά το πρώτο τους ποδήλατο. Δυστυχώς πλέον είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για όλα, σε όλα τα επίπεδα και νομίζω πάρα πολλοί γονείς δυσκολεύονται να προσφέρουν πράγματα στα παιδιά τους. Ένα ποδήλατο μπορεί να κάνει ένα παιδί πολύ χαρούμενο, να είναι ένα παιχνίδι, ακόμα και μεταφορικό μέσο για όλο το χρόνο και φυσικά δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν πολύ βασικές ανάγκες που πρέπει πρώτα να καλυφθούν. Οι εθελοντές της Θεσσαλονίκης σύστησαν την πολυμελή πλέον ομάδα τους με αφορμή την προσφυγική κρίση. Η παρουσία τους ήταν 24 ώρες διάρκεια στην Ιδωμένη με παροχή τροφίμων, ειδών ένδυσης, υπόδεισης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Συνεχίζουν και στα κέντρα φιλοξενίας. Είδαν όμως ότι οι ανάγκες ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά είναι πολλές και στράφηκαν και εκεί. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορα ιδρύματα της πόλης. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία θα παίρναν μεγάλη χαρά έχοντας ένα ποδήλατο. Οπότε το σκεπτικό είναι να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε περισσότερα και να τα διαθέσουμε σε αυτά τα ιδρύματα της πόλης που φιλοξενούν παιδιά. Ο Κώστας Παπάζογλου είναι ιδιοκτήτης καταστήματος ποδηλάτων και προθυμοποιήθηκε να αναλάβει την επιδιόρθωση των μεταχειρισμένων δικύκλων. Μπορούμε να πάρουμε τα ποδήλατα που μας φέρουν, να τα τσεκάρουμε, να τα κάνουμε ένα σέρβις, επισκευή, τα πάντα, για να πάνε στα παιδιά όπως πρέπει, να είναι σωστά τα ποδήλατα. Και επίσης προσπαθούμε και εμείς τους πελάτες μας να τους λέμε ότι έχουν διαθέσιμο που δεν το χρειάζονται να το φέρουν σε εμάς έτσι ώστε να τους το δώσουμε στα παιδιά που τα χρειάζονται. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, από τους πελάτες? Σιγά σιγά άρχισε να μας φέρουν ποδηλατάκια, τους αρέσει η ιδέα. Τα φέρνουμε σε διάφορα καταστήματα που εθελοντικά προσφέρουν ένα σέρβις ώστε να έρθουν τα ποδήλατα σε μια αξιοπρεπή κατάσταση, να είναι φουσκωμένα, να λειτουργούν τα φρένα, να τα βελτιώσουμε όσο μπορούμε σε εικόνα, ώστε τα παιδιά να τα πάρουν στα χέρια τους έχοντας την αίσθηση ότι είναι δικό τους και ένα καινούριο ποδήλατο. Η Χριστίνα Βερβερίδου, εθελόντρια, θυμάται τα παιδικά της χρόνια όταν απέκτησε το πρώτο της ποδήλατο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που έκανα ποδήλατο. Και θυμάμαι τον ενθουσιασμό που είχα, θυμάμαι το πόσο ευτυχισμένη και ελεύθερη ένιωθα γιατί μου δώσαν οι γονείς μου ένα ποδήλατο. Και επίσης να πω, επειδή ακούω πολλές φορές ότι το μεταχειρισμένο, γιατί μεταχειρισμένο. Εγώ σαν δεύτερο παιδί πήρα μεταχειρισμένο ποδήλατο της αδερφής μου, που σημαίνει ότι δεν με πείραξε καθόλου. Είχα απλά ποδήλατο και χαιρόμουν όταν ήμουν μικρή, γι' αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, την κίνηση αυτή. Δεν μας χρειάζεται, ας το δώσουμε κάπου αλλού. Δεν θα το πειράξει το παιδάκι αν είναι καινούριο ή παλιό. Θα χαρεί το ίδιο. Το ποδήλατο είναι σύμβολο αυτονομίας και ελευθερίας. Δηλαδή είναι η πρώτη σου αίσθηση ότι ξεπερνάς τα στενά όρια που κατανοείς μέχρι κάποια ηλικία και είναι επέκταση. Δεκάδες ποδήλατα θα δοθούν σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα, ενώ όποιος ενδιαφέρεται να κάνει ένα παιδάκι χαρούμενο προσφέροντας το ποδήλατο που δεν χρειάζεται, μπορεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επικοινωνήσει με τους εθελοντές Αγάπη Χωρίς Σύνορα.